Ευχαριστούμε πολύ που ήρθατε. Θα ήθελα πριν ξεκινήσω να εκφράσω εκ μέρους του Τμήματος Δικαιωμάτων του ΣΥΡΙΖΑ την πλήρη στήριξη στο πρόσωπο του Γιάννη Μουζάλα για το ζήτημα που ανέκυψε σήμερα, για το οποίο πιστεύω ότι έχουν δώσει εξηγήσεις οι οποίες είναι και επαρκέστατες και προφανείς. Το Τμήμα Δικαιωμάτων, λοιπόν, πήρε την πρωτοβουλία για την εκδήλωση αυτή εν ώψη της Συνόδου Κορυφής και των κρίσιμων αποφάσεων που αναμένονται για το προσφυγικό και μεταναστευτικό ζήτημα τις επόμενες ημέρες, οι οποίες φαίνεται ότι θα αποτελέσουν μία τομή και στο διεθνές δίκαιο και στο ζήτημα το προσφυγικό και μεταναστευτικό. Η Ευρώπη, αντί να δώσει λύσεις ρεαλιστικές και βιώσιμες για τις πρωτοφανείς προσφυγικές και μεταναστευτικές ροές των τελευταίων μηνών, επιλέγει να μετατοπίζει διαρκώς το πρόβλημα στο χώρο και στο χρόνο. Αρχικά είχαμε την αυθαίρετη κατηγοριοποίηση των προσώπων σε πρόσφυγες και μετανάστες με μοναδικό κριτήριο την εθνικότητά τους. Ένα κριτήριο το οποίο και αυτό στη συνέχεια άρχισε να γίνεται θολό, αφού περιέργως στην πορεία εξαιρέθηκαν οι Αφγανοί από το χαρακτηρισμό αυτό. Στη συνέχεια, το πρόβλημα μετατοπίστηκε ως δήθεν ελληνικό πρόβλημα. Το ιστορικό φαινόμενο που ζούμε έγινε σταδιακά άλλο ένα ελληνικό πρόβλημα. Ένα πρόβλημα της Ελλάδας, η οποία αδυνατεί τάχα να φυλάξει επαρκώς τα σύνορά της και καθυστερεί την ολοκλήρωση των hot spots. Αυτό ήταν το πρώτο τελευταίο αφήγημα. Βεβαίως, το relocation των προσφύγων, για το οποίο υποτίθεται ότι φτιάχνουμε τα hot spots, δεν το έχει ενεργοποιήσει καμία χώρα ή, εν πάση περιπτώσει, το έχει ενεργοποιήσει ελάχιστα, οι αριθμοί είναι ελάχιστοι. Κανείς δεν ενδιαφέρεται γι' αυτό, κανείς δεν διαμαρτύρεται γι' αυτό, για το γεγονός ότι δεν λειτουργεί, παρά μόνο γράφουμε στις διάφορες αοριστίες σε κείμενα προτάσεων, ενώ τα ευρωπαϊκά κείμενα, και διατυπώνουμε ευχές για ένα καλύτερο αύριο, ως αν η Ευρωπαϊκή Ένωση να μην έχει εργαλεία νομικά, πολιτικά και οικονομικά και να μην έχει μηχανισμούς πίεσης των μελών της προς μια συγκεκριμένη κατεύθυνση. Τώρα, η Ευρώπη θέλει να μεταφέρει το πρόβλημα εξωχώρια, εκτός των εδαφών της, και άρα, και αυτό πιστεύω ότι είναι το ιδιαίτερα κρίσιμο, εκτός των νομικών και πολιτικών της ευθυνών και των διεθνών της υποχρεώσεων, βαφτίζοντας την Τουρκία ασφαλή τρίτη χώρα και εφευρίσκοντας ένα εξωφρενικό σύστημα ανταλλαγής προσώπων, όπου όποιος γυρίζει από εδώ στην Τουρκία, ένας άλλος στη θέση του θα μεταφέρεται σε μια ευρωπαϊκή χώρα, το οποίο μοιάζει να έχει βγει από το κεφάλι του Ριχάρδου του Τρίτου. Δεν θα επεκταθώ στο ζήτημα αυτό, διότι πιστεύω ότι οι ομιλητές και οι ομιλήτριες αυτού του πάνελ θα αναφερθούν και εκτενώς σε αυτό. Απλώς επισημαίνω δύο πράγματα. Πρώτον, η έννοια της ασφαλούς τρίτης χώρας δεν νοείται να εφαρμόζεται μαζικά ούτε αόριστα, αλλά απαιτεί εξατομικευμένη κρίση και παροχή δυνατότητα σε κάθε πρόσωπο να υποβάλει αντιρρήσεως προς αυτό. Ως εκ τούτου, η ιδέα ότι θα επιστρέφονται ομαδών, Σύριοι ή άλλες ομάδες αντίκειται ευθέως τουλάχιστον στην κοινοτική οδηγία του 2013, την υπαριθμό 32. Δεύτερον, τα κριτήρια που τίθενται από το Διεθνές και το Κοινοτικό Δίκαιο για το χαρακτηρισμό μιας χώρας ως ασφαλούς τρίτης χώρας δεν μπορούν να πληρούνται μόνο εν μέρη, ούτε σποραδικά, ούτε αποσπασματικά. Έτσι, από τη στιγμή που η Τουρκία προβαίνει σε επαναπροωθήσεις προσφύγων ή δεν διαθέτει ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαδικασίας και παροχής ασύλου, δεν δύναται να λάβει το χαρακτηρισμό αυτό, χωρίς να έχουμε ταυτόχρονα και ευθεία παραβίαση του διεθνούς και κοινοτικού δικαίου. Και νομίζω ότι θα πρέπει η Ελλάδα να προσέξει πολύ τι θα υπογράψει και τι θα συμφωνήσει στις επόμενες μέρες, γιατί κινδυνεύει με ένα απόλυτο lose-lose. Δηλαδή, και να κάνουμε τη βρώμικη δουλειά της Ευρώπης και να έχουμε το στίγμα να φέρουμε το βάρος μιας συστηματικής παραβίασης του διεθνούς δικαίου. Γι' αυτό πιστεύω ότι η μόνη λύση είναι να κολλήσουμε στην έννοια της στήρησης της διεθνούς νομιμότητας και της σύμβασης της Γενέβης, να κολλήσουμε στην έννοια αυτή σαυδέλα και να μην μας ξεκολλάει κανείς από εκεί. Πριν δώσω το λόγο, θα ήθελα να σημειώσω δύο ακόμα πράγματα πολύ σύντομα. Είναι προφανές ότι η Ελλάδα μετατρέπεται από χώρα τράνζιτ σε χώρα υποδοχής. Νομίζω ότι πρέπει να δει κανείς αυτή τη μετάβαση με ψυχραιμία. Δεν είναι πρώτη φορά άλλωστε που η ελληνική κοινωνία καλείται να υποδεχτεί και να εντάξει προσφυγικούς ή μεταναστευτικούς πληθυσμούς. Τηρουμένων όλων των αναλογιών και των κοινωνικών, πολιτικών και οικονομικών διαφοροποιήσεων, υπάρχουν ιστορικά προηγούμενα τόσο των Ελλήνων της Μικράς Ασίας, αυτούς που τότε αποκαλούσαμε τουρκόσπορους, όσο και των Αλβανών της δεκαετίας του 90, αυτούς που τους λέγαμε ότι δεν θα γίνουν Έλληνες ποτέ, τα οποία αποτελούν επιτυχή παραδείγματα.
για να μπορέσει η χώρα να ανταποκριθεί σε αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή, δεν μπορεί παρά να κάνει άμεσα έναν εθνικό σχεδιασμό, κατανέμοντας αυτούς τους πληθυσμούς, με τρόπο ώστε και τα πρόσωπα αυτά και οι άνθρωποι αυτοί να μπορέσουν να ζήσουν αξιοπρεπώς και οι τοπικές κοινωνίες να τους εντάξουν ομαλά. Είναι άλλωστε ιδιαίτερα σημαντικό το γεγονός, και αυτό είναι ένα κρίσιμο πεδίο που η κυβέρνηση δεν μπορεί να χάσει, δεν πρέπει να χάσει, ότι η ελληνική κοινωνία έχει ανταποκριθεί και εξακολουθεί να ανταποκρίνεται απέναντι στο προσφυγικό φαινόμενο, δείχνοντας αξιοσημείωτες αντοχές και έμπρακτη αλληλεγγύη. Μόνο που η αλληλεγγύη αυτή δεν είναι αυτονόητη, είναι μια αλληλεγγύη που την κερδίζει κανείς κάθε μέρα και χρειάζεται η στήριξη της διοίκησης και η αναγνώριση της πολιτικής ηγεσίας. Το τελευταίο που χρειαζόμαστε είναι μια δαιμονοποίηση των ακτιβιστών. Τελευταίο και κλείνω. Η διαρκής στρατιωτικοποίηση του προσφυγικού πρέπει να βρει ένα όριο. Αυτό αφορά τόσο την εξωτερική στρατιωτικοποίηση δια του ΝΑΤΟ, όσο και την εσωτερική, ώστε να μην επικυριαρχήσει ο στρατός έναντι κάθε άλλης υπηρεσίας ή δομής. Είναι διαφορετικό πράγμα ο στρατός να συμβάλλει στις δομές ή τη σύντηση, αναπληρώνοντας με τον τρόπο αυτό την προφανή έλλειψη ενός συγκροτημένου και λειτουργικού μηχανισμού πολιτικής προστασίας, και είναι ένα εντελώς διαφορετικό πράγμα να ορίσουμε το στρατό γενικό δερβαίναγα επί του προσφυγικού, επειδή δεν θέλει, όπως είχε δηλώσει ο κύριος Καμένος, να κάνει την παραδουλεύτρα των μεταναστών. Και είναι αδιανόητο να του χαρίσουμε τη διαχείριση του προσφυγικού, είναι αδιανόητα νομικά, πολιτικά και ηθικά, όταν έχουν δοθεί αγώνες, και η κυρία Στεφανάκη τα θυμάται, όποιος και όποιος είναι από εδώ σε οργανώσεις στην ύπατη ή στο πεδίο των δικαιωμάτων τα τελευταία χρόνια, όταν έχουν δοθεί αγώνες για να συσταθεί μια υπηρεσία ασύλου που θα είναι πολιτική και κατά τα ευρωπαϊκά πρότυπα, και όχι τότε, αυτό ήταν το διακύβευμα, υπό τον ασφυκτικό έλεγχο της αστυνομίας.